τώρα τι να πει κανείς, αν αναλογιστεί ότι ακούγονται και στις επιτροπές και στις ολομέλειες συχνά πυκνά από κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει ή από ανθρώπους που έχουν περάσει μέσα από υπουργικούς θόκους κριτική σε νομοσχέδια, διατάξεις που όλοι έχουν βάλει φαρδιά πλατεία την υπογραφή τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε, και μόνο ότι αναγκάζεται η κυβέρνηση κάτω από την πίεση να προχωρήσει σε αυτή την κωδικοποίηση του ΦΠΑ αποδεικνύει ότι δεκαετίες τώρα η ασάφεια κυριαρχούσε σε όλα τα μήκη και πλάτη του φορολογικού συστήματος. Οι επανειλημμένες, επαναλαμβανόμενες, διαρκείς αλλαγές που οδηγούσαν σε αδιέξοδα φορολογούμενους, λογιστές, μικρούς αυτοαπασχολούμενους στο χώρο, οι δυσκολίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και τα τεράστια πρόστιμα έχουν οδηγήσει σήμερα την κυβέρνηση να προχωράει σε αυτή τη διαδικασία της κωδικοποίησης του ΦΠΑ, χωρίς όμως επί της ουσίας να λύνει κανένα πρόβλημα και χωρίς επί της ουσίας να δίνει καμία λύση στο ρόλο που δεν είναι φοροεισπρακτικός από τα πλατιά λαϊκά στρώματα, από αυτό τον άδικο ταξικό φόρο. Παρόλα αυτά όμως, θα ξεκινήσω την εισήγησή μου από ένα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι άρρηκτα δεμένο με τους φόρους, γιατί είμαστε αιμοδότες και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ιμπεριαλιστικών Πολέμων. Οπότε σήμερα, επειδή συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από την έναρξη των εχθροπραξιών του κράτους δολοφόνου γενοκτόνου του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, πλέον κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα σχέδια και τις ορέξεις των υπεριαλιστικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το μαρτυρούν οι 40.000 περίπου νεκροί Παλαιστίνοι, οι κατεστραμμένες πόλεις, οι ξεριζωμένοι πληθυσμοί της περιοχής. Στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που κατέχει εδώ και δεκαετίες παράνομα εδάφη στην Παλαιστίνη, το Λίβανο και τη Συρία, έχουν ανοίξει ορέξεις και αιματοκυλά ασταμάτητα με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Θέλουμε και από την Επιτροπή της Βουλής να καταγγείλουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και όλων των άλλων κομμάτων του νατοϊκού τόξου που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο και μάλιστα τηρούν επικίνδυνα σιγή χθείως για τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα σε ρόλο σημειοφόρου δίνει γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών, οδηγώντας τη χώρα μας στο στόμα του λύκου λόγω της βαθιάς εμπλοκής στον πόλεμο, με την ανησυχία του λαού να μεγαλώνει καθημερινά και την πατρίδα μας να γίνεται στόχος αντιπίνων. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα η Ελλάδα να βγει από αυτούς τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Ο λαός μας να μην γίνει κρέα στα κανόνια της αστικής τάξης, των κυβερνήσεων και των υπεριαλιστικών σωμάχων της. Να πάψει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και κάθε στήριξη του κράτους τρομοκράτη Ισραήλ. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Να επιστρέψουν οι φρεγάτες Πέτσες και όλο το στρατιωτικό προσωπικό από την αποστολή Ασπίδες, όπως και να κλείσουν όλες οι αμερικανοτατοικές βάσεις και υποδομές στην πατρίδα μας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δεν έχουν να τοποθετηθούν τα άλλα κόμματα για τις εξελίξεις. Η σημερινή συζήτηση γίνεται στον απόϊχο του νέου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού διαρθρωτικού σχεδίου 25-28 που δεσμεύει με το έτσι θέλω την επόμενη τετραετία το λαό μας με ματωμένα πλεονάσματα, καθήλωση μισθών και φοροαφέμαξη των οικοκυριών. Κάνει ξεκάθαρο τον προσανατολισμό της κυβέρνησης μέσα από έναν αντιλαϊκό οδικό χάρτη να ξεζουμίζει το λαό μας και να πετυχαίνει τα ματωμένα πλεονάσματα στα πλαίσια των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης που όλοι το επικαλείστε. Όλα τα κόμματα μιλάνε για το Ταμείο Ανάκαμψης που μπουκώνει με ζεστό χρήμα πολυεθνικές μονοπόλια και όλοι μιλάτε για τον τρόπο που θα διευκολύνουμε το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την κυβέρνηση έτσι ώστε να ανοίξει η κάνουλα του χρήματος στις πολυεθνικές και τα μονοπόλια, όπως και των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, τα φορολογικά έσοδα, άρα και τα έσοδα από το ΦΠΑ, θα αυξάνονται διαρκώς με το λαό μας να πληρώνει το μάρμαρο, αφού θα συνεχίσει να ποτίζει με το 95% των άμεσων και έμεσων φόρων τα έσοδα του προϋπολογισμού. Τη στιγμή που τι γίνεται, το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει φοροαπαλλαγές και ελαφρύσεις.
Αλήθεια, γιατί δεν μιλάτε για το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές, προνομιακό επενδυτικό περιβάλλον και επιδοτήσεις, διευκολύνσεις και μπούκωμα με ζεστό κρατικό χρήμα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουν οι φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Κουβέντα για τους εφοπλιστές. Θα συνεχίσει το προνομιακό περιβάλλον των στρατηγικών επενδυτών. Κουβέντα για τους στρατηγικούς επενδυτές. Θα συνεχίσει η επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων. Και μπορεί κάποιος να αναλογιστεί ότι ακόμα και από αυτή τη μικρή, την ελάχιστη αύξηση που πήραν οι μισθοί και οι συντάξεις, σχεδόν το 1/3 πηγαίνει σε άμεση φορολογία. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι συγμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι στο χρηματιστήριο είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 24, φτάνοντας περίπου τα 6 δις. Την ίδια στιγμή όμως, στα λαϊκά νοικοκυριά, ο μισός μισθός και πλέον φεύγει για τρόφιμα και στέγη. Με χιλιάδες οικογένειες να περικόπτουν ακόμα και από τα βασικά τους, από τις βασικές τους ανάγκες, το ψωμί, τα φρούτα και τα βασικά είδη, έτσι ώστε να βγάλουν το μήνα. Οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τα φάρμακα, οι τράπεζες, απολαμβάνουν φοροασυλία τη στιγμή που οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι στενάζουν κάτω από την πόρτα της κυβερνητικής φοροαφάμεξης, των προστήμων και του ψηφιακού λαβύρινθου που τους οδήγησε σε μαρασμό, λουκέτα και χρεοκοπία η τελευταία νομοθεσία σας. Έχετε αναρωτηθεί τι έσοδα αποκομίζει σήμερα η κυβέρνηση από το επίδομα αλληλεγγύης που καταργήθηκε και χάθηκε για όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους? Έχετε αναλογιστεί τι έσοδα αποκομίζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο από την επιδότηση ενοικίου η οποία χάθηκε για όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους? Έχετε αναλογιστεί τι τεράστια έσοδα αποκομίζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο από το επίδομα παιδιών που χάθηκε ή εξανεμίστηκε ή μειώθηκε σημαντικότητα μετά την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών? Ή μήπως δεν μειώθηκε και το επίδομα παιδιού και τα επιδόματα ενοικίου καταργήθηκαν από αυτά τις μικρές αυξήσεις ψίχουλα των συνταξιούχων και των μισθωτών? Αυτή τη στιγμή ο λαός στενάζει, τα βγάζει δύσκολα και είναι αγανακτισμένος. Αν γυρίσει κάποιος στις λαϊκές αγορές, θα δει πόσοι πάγκοι έχουν εγκαταλείψει το χώρο τους. Πόσοι λαϊκατζίδες κλείνουν καθημερινά. Πόσοι μικροί αυτοαπασχολούμενοι στενάζουν. Η κυβέρνηση μπορεί να περηφανεύεται για τα πλεονάσματα των 7 δις κάθε χρόνο, για τη φορολογιστία που εκτοξεύεται σε πάνω από 60 δις και τα νέα σκοπής πράσινα χαράτσια, τα συγχαρητήρια όμως δεν τα παίρνει από τον ελληνικό λαό. Τα παίρνει από το κεφάλαιο και τα μονοπόλια. Ο ελληνικός λαός υποφέρει και στενάζει και βρίσκεται καθημερινά σε αδιέξοδο, ακούγοντας και βλέποντας ότι οι μισθοί το 2028 θα φτάσουν εκεί που ήταν το 2011, με όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο στα χέρια της μεγαλοεργοδοσίας, με συνταξιούχους που θα πάρουν αυξήσεις 2 φορές κάτω από τον πληθωρισμό, με αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες να πληρώνουν τριπλή φορολογία για εισοδήματα που δεν έχουν, με αγρότες να έρχονται αντιμέτωποι με μια πιο εχθρική κοινή αγροτική πολιτική, με κόφτες δαπανών, ακόμα και για τις στοιχειώδεις λαϊκής ανάγκες και το αστικό κράτος να ανοίγει νέα πεδία εμπορευματοποίησης και κερδοφορίας σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτική προστασία, νερό και ενέργεια. Με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν σταθερά πάνω από 7 δις το χρόνο για ανατοϊκούς σκοπούς και την ίδια ώρα να καλούνται να κάνουν νέες θυσίες για το πέρασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική οικονομία. Ακόμα μεγαλύτερες θυσίες στο βωμό της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Ο λαός μας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, με την ακρίβεια στην ενέργεια, την ώρα που οι όμιλοι κάνουν πάρτι κερδοφορίας, αλλά και τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και εμπορεύματα εξαιτίας της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενώ την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές τρίβουν τα χέρια τους για τις επιλογές σας. Έτσι λοιπόν, πάνω από 500.000 ευρώ πληρώνουμε καθημερινά σαν λαός για τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ώρα που το κεφάλαιο βλέπει ευκαιρίες από την πολεμική οικονομία, την ανοικοδόμηση και τα σχέδια για τους εμπορικούς και άλλους δρόμους που θα περάσουν πάνω από τα πτώματα των λαών, οι λαοί στενάζουν. Αυτά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, βουτυγμένα στην κυριολεξία στο αίμα των εργαζομένων και των λαών, έρχεται να διασφαλίσει η κυβέρνηση με το μεσοπρόθεσμο και την κωδικοποίηση των νόμων, αλλά και όλων των άλλων διαδικασιών, τα προαπαιτούμενα και τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Αλλά και μέσα από τη βαθύτερη εμπλοκή στα υπερελιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που βάζουν στην κυριολεξία την περιοχή μας σε εφαρμογή για τα σχέδια των μεγάλων ομίλων. Συζητάμε σήμερα στην Επιτροπή το νέο κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας, που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από την κωδικοποίηση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων διατάξεων που διέπουν το ΦΠΑ, χωρίς στην ουσία να επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές επ' αυτών. Είναι στην ουσία μια σύναψη όλων των αντιλαϊκών διατάξεων ενός ταξικού φόρου που από το 1987 έως σήμερα, με όλες τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και τις συμμαχικές και τις μνημονιακές και τη συμμετοχή όλων των κομμάτων ανεξαιρέτων, όπως το Λάος, η Δημάρ, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, στελέχοι που σήμερα ηγούνται άλλων κομμάτων, συνεχίζουν να εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα, να καθιστούν και σήμερα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση απαγορευτική την πρόσφαση του λαού μας στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, στα απαραίτητα είδη για την επιβίωση και την κάλυψη των βασικών αναγκών της ζωής των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρών αυτοαπασχολουμένων και των βιοπαλλιστών αγροτών. Γι' αυτό και το κόμμα μας έχει κατά καιρούς με ένταση επιβάλει μέσα στο κίνημα, μέσα στον ελληνικό λαό, αλλά και μέσα στη Βουλή, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Αλήθεια, σήμερα μέσα από το νομοσχέδιο, για να ρωτηθείτε όλοι, γίνεται καμία συζήτηση για αυτή την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης? Όχι. Σήμερα μήπως γίνεται καμία συζήτηση γύρω από τροπολογίες που οι λογιστές φοροτέχνες έχουν φέρει και μέσω του ΚΚΕ μέσα στο κοινοβούλιο και πρόσφατα στο τελευταίο νομοσχέδιο για τη μη επιβολή του προστίμου των 250 και των 500 ευρώ όσον αφορά για διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το ύψος των 100 ευρώ που έχουν να κάνουν με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, το ΦΠΑ, τα δημοτικά τέλη, το τέλος σακούλας, τα καλαμάκια και χαρτοσύμου? Τίποτα. Μήπως γίνεται καμία κουβέντα στο σημερινό νομοσχέδιο για τη μη επιβολή φόρων και προστίμων, για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ιντραστάτ και ενδοκοινοτικών συναλλαγών όταν οι αρχικές είναι εμπρόθεσμες? Μήπως γίνεται καμία κουβέντα για τη μεγάλη, για τη μεγάλης έντασης διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν οι λογιστές φοροτέχνες έξω από το ΚΕΦΟΔΕ την περασμένη Παρασκευή, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτηση όλου του λαού μας που περιμένει για ένα αφημί 4, 5 και 6 μήνες, που περιμένει για ένα κλειδάριμο 2 και 3 μήνες, που για μια υπόθεση διακοπής, έναρξης ή διεκπαιρέωσης μεταφέρεται ο λογιστικός του φάκελος, ο φοροτεχνικός του φάκελος στη ΔΟΗ Κεφαλονιάς, στη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης, στη ΔΟΗ της Κρήτης, γιατί ακριβώς είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες μετά το κλείσιμο όλων των ΔΟΗ και την υποχρέωση των εργαζομένων στις ΔΟΗ, αυτών των λίγων που παραμείνουν, να εξανεμίζει το 1 τρίτο τους μισθούς του μέσα από τις μετακινήσεις σε αυτά τα συγκεντρωμένα κέντρα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση? Καμία κουβέντα. Μήπως δεν ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση όλων των υπηρεσιών? Μήπως δεν προχωράει γρήγορα και με γοργούς ρυθμούς η κυβέρνηση στην ψηφιοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών, έτσι ώστε να τα παραδώσει έτοιμα στο μεγάλο κεφάλαιο που επενδύει σε αυτούς τους κλάδους? Μήπως το γεγονός ότι σήμερα οδηγούνται οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι σε διακοπές, απόγνωση, λουκέτα και σε χρή δεν είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής που όλα τα κόμματα ανέχεστε, γιατί ακριβώς ασπάζεστε όλες τις επιταγές και τις εντολές του Ταμείου Ανάκαμψης που αναγνωρίζει ότι αποτελούν οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι διαστρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας? Μήπως προχωράει μέσω του νομοσχεδίου στην κατάργηση του 4557 που ποινικοποιεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτέχνη, ή μήπως στην κατάργηση του προστίμου που επανειλημμένη έχει μπει μέσα στο κοινοβούλιο για τα υπέροχα πρόστιμα για τους πραγματικά δικαιούχους, ή μήπως μπαίνει το ζήτημα απευθείας οι τράπεζες να ενημερώνουν το Υπουργείο και να μην πηγαίνει μέσω των λογιστών ή μέσω των επαγγελματιών, έτσι ώστε να φορτώνονται με νέα πρόστιμα, με άγχος, στρες κτλ.? Μήπως μπήκε το ζήτημα, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ, μήπως μπήκε το ζήτημα για να μηδενιστούν όλες οι προμήθειες των τραπεζών στις συναλλαγές των επαγγελματιών, των εργαζομένων και των συνταξιούχων? Αν αναρωτηθείτε, και το έχω πει και θα το ξαναπώ, μετά τις 160 συναλλαγές, ένα 50 ευρώ εξανεμίστηκε από τις τσέπες βέβαια των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων και των συνταξιούχων. Πήγε στις τσέπες των τραπεζών μόνο μέσα από όλο αυτό το ψηφιακό λαβύριθο. Ένα πενιντάρικο σε πραγματικές συναλλαγές παραμένει ένα πενιντάρικο στην τσέπη του καταναλωτή.
και δημιουργείται η κυβέρνηση σήμερα όλο το πλαίσιο και το περιβάλλον για να ενισχυθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως έχει δημιουργηθεί και όλο το πεδίο έτσι ώστε τα φανς και τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια του λαού. Σήμερα οι μαθητές είναι σε κινητοποίηση σε όλη τη χώρα μας, βάζοντας το ζήτημα, και να κλείσω με αυτό, της κατάργησης του ΦΠΑ στις καντίνες και στα κηλικεία των σχολείων τους, έτσι ώστε να είναι προσιτά σε αυτούς και οικονομικά προσβάσιμα όλα αυτά τα τρόφιμα και τα σάντουιτς και όλη αυτή η ανάγκη που έχουν για να ικανοποιήσουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Εμείς βάζουμε ότι ο ΦΠΑ είναι ένας ταξικός φόρος, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο γιατί καταψηφίζουμε κάθε φορολογία σε βάρος του λαού μας. Καλούμε τον ελληνικό λαό να είναι στις επάλξεις, την νεολαία μας, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπεδεστές αγρότες, στο πλευρό του ΚΚΕ να βάλουν όλες τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών που γεννάει μόνο βάσανα και εφιάλτες στις ζωές του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.